Απάντηση στο γρίφο, πώς είναι η πολύ συζητημένη επίορκη δημόσια υπάλληλη, ζήτησε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Ψυχάρης, στυλιτεύοντας τη μεγάλη καθυστέρηση στον εντοπισμό και την απομάκρυνση από το δημόσιο των υπαλλήλων που έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως από την ποινική δικαιοσύνη. Κινδυνεύεται να μην την ιστορία ως ο Υπουργός Προστάτης των επίορκων, των απατεώνων, των κορπανατζίδων και των τεμπέληδων. Σε καμιά χώρα οι υπουργοί δεν απολύουν, κύριε Ψυχάρη. Ο υπουργός δεν είναι προϊστάμενος επιχείρησης. Όποιοι απολύονται, απολύονται σύμφωνα με διαδικασίες και με τους νόμους. Από πειθαρχικά συμβούλια ή υπηρεσιακά συμβούλια. Εγώ δεν μπορώ να προδικάζω ποιος θα απολυθεί. Υπάρχει κρίση. Απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Ανδρέα Ψυχάρη, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρουσίασε στοιχεία για τους επίορκους δημόσιους υπάλληλους. Συγκεκριμένα είπε ότι εδώ και ένα μήνα έχει παραλάβει από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ένα CD με 1.900 υποθέσεις υπαλλήλων που διώκονται για βαριά ποινικά αδικήματα από το 2007 και μετά. Και ότι τα στοιχεία αυτά έχουν διαβιβαστεί στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για να διερευνηθεί αν οι υποθέσεις αυτές ελέγχονται και πειθαρχικά. Αυτή τη στιγμή στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια εκκρεμούν 1.533 υποθέσεις και στα δευτεροβάθμια 320. Όπως είπε ο Αντώνης Μανιτάκης, στα δευτεροβάθμια συμβούλια εξετάζουν κάθε εβδομάδα 10 με 15 υποθέσεις. Το δεύτερο τμήμα του δευτεροβάθμιου συμβουλίου, που ξεκίνησε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 2012, έχει εξετάσει μέχρι σήμερα 250 υποθέσεις και έχει επιβάλει την ποινή της οριστικής παύσης σε 89 περιπτώσεις. Μόνο το Μάρτιο εξέτασε 26 περιπτώσεις και επέβαλε την ποινή της οριστικής παύσης σε 8 υπαλλήλους, από τους οποίους οι 5 απουσίαζαν αδικαιολόγητα για μεγάλο διάστημα από τη δουλειά τους. Δεν είναι ευχάριστο για έναν υπουργό να αναφέρει τέτοια στοιχεία. Γιατί σας είπα, εκθέτει και τη χώρα και εσωτερικά και διεθνώς. Εγώ θεωρώ πως είναι ευχάριστο να απολύσουμε τους επίοικους δημοσίους υπαλλήλους, διότι αυτό δίνει αίσθημα δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή το 1,5 εκατομμύριο περίπου άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι άνευγοι και είναι όλοι από τον ιδιωτικό τομέα, θα πούνε υπάρχει δικαιοσύνη. Ο φορολογούμενος, ο οποίος πληρώνει με τους φόρους τους βαρύς φόρους, επώδυνους φόρους, για να συντηρήσουμε αυτό το κράτος, το οποίο δεν λειτουργεί, επιτέλους να λειτουργήσει.